Με την Ελλάδα να είναι παγωμένη ω προ τι ενέργειε που θα έπρεπε ίσω να κάνει στη Λιβύη, μετά και την τραγωδία του περασμένου Σεπτεμβρίου που κόστησε τη ζωή σε τρία στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και δύο Έλληνε πολίτε, όλα δείχνουν πω η Τουρκία συνεχίζει να παίζει μπάλα ανενόχλητη στη βορειοαφρικανική χώρα. Σύμφωνα με μια λιτή ανακοίνωση τη τουρκική Προεδρία, ο πρόεδρο Ρετζέπτα Γι Περντογάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων τη Λιβύη, Αγγίλα Σάλεξ, στο προεδρικό συγκρότημα. Υπενθυμίζεται πω ο Σάλεχ είχε βρεθεί στη χώρα μα για επίσημη επίσκεψη το 2019, όπου είχε σειρά επαφών με παράγοντες τη κυβέρνηση, ενώ είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Προφανώ, πολύ καιρό πέρασε από τότε και πολλοί έχουν αλλάξει στη Λιβύη και την στάση τη απέναντι στην Ελλάδα. Χάρη στη χρηματοδότηση από την ελληνική κυβέρνηση, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΕΕ αποκατέστησε το λιμάνι τη Βεγγάζη, βελτιώνοντα τι λιμενικέ υποδομέ, ενισχύοντα την εμπορική ικανότητα τη περιοχή και διευκολύνοντα την ομαλή παράδοση ανθρωπιστική βοήθεια. Πραγματοποιήθηκε απολογισμό του έργου για να σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση, αναφέρει σε ανάρτηση του ΟΕΕ στη Λιβύη. Η Αθήνα προσπαθεί δηλαδή με χρήση τη λεγόμενη soft power να κερδίσει τι ψυχέ των Λίβιων πολιτών. Από ελληνική διπλωματική πλευρά, είναι η λειτουργία πριν από περίπου 1,5 μήνα πρεσβεία στην Τρίπολη. Καλά πληροφορημένη διπλωματική πηγή που μίλησε στο Πενταπόσταγμα τόνισε πω είναι λεπτέ οι ισορροπίε, αλλά είμαστε πια σε μια φάση όπου όλοι κυριολεκτικά μιλάνε με όλου. Αυτό κάνουμε κι εμεί. Στο μεταξύ, το μεγαλύτερο μέρο τη Λιβύη ελέγχεται από ένοπλε ομάδε. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πω η επίσκεψη του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και Νήν Υπουργού Εθνική Άμυνα στην Τρίπολη τον Νοέμβριο του 2022 είχε εξελιχθεί σε διπλωματικό επεισόδιο, με τον Νίκο Δένδια να αναχωρεί από την πρωτεύουσα τη Λιβύη, χωρίς καν να κατέβει από το αεροπλάνο για να μην συναντήσει τη Λίβια ομόλογό του Νάιλα Μαγκούς. Η γεωγραφική εγκύτητα και η μακραίωνη ελληνική παρουσία στις Λιβυκές ακτέ καθιστούν τι δύο χώρε φυσικού εταίρους. Οι φιλικέ σχέσει των δύο χωρών αντικατοπτρίζονταν παραδοσιακά επίση στο πλέγμα των δημερών συμφωνιών, το οποίο κάλυπτε ευρύ φάσμα τομέων. Από κοινού με του εταίρου τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα συμμετέχει στι προσπάθειε τη διεθνού κοινότητα για την εμπέδωση κατάλληλων συνθήκων για τη σταθερότητα και την ασφάλεια, αλλά και τη δημιουργία σύγχρονου κράτου δικαίου στη Λιβύη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.